Κωνσταντίνος Γρίβας, καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων στρατιωτικών τεχνολογιών στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub για ακόμη μία φορά. Καλώς ορίσατε, κύριε Γρίβα. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Γρίβα, ίσως να έχω γίνει λίγο κουραστικός, γιατί κάνω τακτικά αναφορές στο βιβλίο σας που βγήκε το 2019 με τίτλο «Η νέα μεγάλη στρατιωτική επανάσταση». Και το παρουσιάσαμε στο site την επόμενη χρονιά, το 2020. Από τότε όμως τα γεγονότα το φέρνουν στο προσκήνιο, και μάλιστα να πω εδώ για την ιστορία ότι από την Κίνα Πανεπιστήμιο σας προσέγγισε, γιατί βρήκε ως το μοναδικό πόνιμο που έχει συγκεντρώσει τόσα πολλά στοιχεία για τα οπλικά συστήματα. Τώρα, αυτό που είδαμε στην Ουκρανία, αλλά κυρίως αυτό που είδαμε στην διένεξη του Ιράν με το Ισραήλ, που το έχουμε αναλύσει και σε γεωπολιτικό και σε διπλωματικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο, εμείς τώρα θέλω να σταθούμε λίγο στο επιχειρησιακό επίπεδο, είναι τροφή για σκέψη, και θέλω να μας κάνετε μια γενική εκτίμηση και μια εισαγωγή, και στην συνέχεια της κουβέντας μας θέλω να προχωρήσουμε για το πώς αυτά τα διδάγματα μας δίνουν την κατεύθυνση και από τον πόλεμο της Ουκρανίας, κυρίως όμως από αυτό που είδαμε στο Ισραήλ, με τους πολυστρωματικούς θόλους αεράμινας που τους έχετε αναλύσει και στο βιβλίο σας, και έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, γιατί πολύ πιο μπροστά όλες αυτές οι συζητήσεις γίνονται, και κυρίως, για να το απαντήσετε συνολικά, είστε από τους ανθρώπους που εδώ και μια πενταετία μετεπιτάσσιως τονίζετε ότι δεν πρέπει η Ελλάδα, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες που έχει και με την κουλτούρα ασφάλειας που έχει, να κατευθυνθεί σε ακριβούς εξοπλισμούς, αλλά σε έξυπνους εξοπλισμούς που είναι αποτελεσματικοί, τα οποία τα συζητήσουμε στην συνέχεια. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Ναι, είναι, κοιτάξτε, αυτό το βιβλίο ήταν μια μελέτη η οποία αποτύπωνε τις εξελίξεις σε αυτό που λέμε στρατιωτική επιστήμη, τέχνη και τεχνολογία του πολέμου. Δεν είναι κάποιες σκέψεις δικές μου, τις οποίες μου τις είπε το Άγιο Πνεύμα ή οτιδήποτε. Είναι πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα, υπάρχουν σε ανοιχτές πηγές, είναι προσβάσιμα σε όλους, για όποιον έχει διάθεση φυσικά να μελετήσει. Και δεν ήταν και κάτι καινούργιο, δηλαδή η ανάπτυξη προηγμένων βαλιστικών όπλων, τα οποία τα είδαμε πόσο επικίνδυνα είναι και στο Ισραήλ τώρα, στην επίθεση που έγινε εναντίον του Ισραήλ, πόσο επικίνδυνη είναι η βαλιστική πυραυλή, αλλά και το έχουμε δει και πώς δυνάμεις υποκρατικές όπως η Χούθη έχουν εξελιγμένους βαλιστικούς πυράβλους ικανούς να προσβάλλουν, και το κατάφεραν, ακόμη και πλοία επιφανείας εν κινήση, και έναντι αυτών των όπλων το ελληνικό ναυτικό, ας πούμε, σήμερα μέχρι να έρθουν οι καινούργιες φρεγάτες δεν έχει κανένας είδους άμυνες. Όλα αυτά υπάρχουν από πολύ παλιά. Για παράδειγμα, σε ένα προηγούμενο βιβλίο που είχα γράψει με τον Ζαχαρία τον Μίχα, που είχαμε γράψει μαζί και το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 2006, το 2006 αναφέραμε το ελληνική αμυντική, το 2021, ελληνική αμυντική στρατηγική για τον 21ο αιώνα, ήταν το βιβλίο της εκδόσης Κασταλία. Αναφέραμε εκεί λοιπόν ότι οι Τούρκοι είχαν τότε μελετήσει τον πύραυλο τον Ισραηλινό, τον Λόρα, ο οποίος είχε σχεδιαστεί ακριβώς για να μπορεί να χτυπάει πλοία επιφανείας εν κινήσει. Λοιπόν, ήταν η εποχή που οι Ισραηλινοί με τους Τούρκους τα είχαν πάρα πολύ καλά και ο πύραυλος αυτός παρουσιάστηκε διεθνώς όταν οι Ισραηλινοί τον είχαν παρουσιάσει στους Τούρκους, επαναλαμβάνω, πριν το 2006 που βγήκε το βιβλίο το δικό μας. Λοιπόν, επίσης οι Τούρκοι το 2011 παρουσίασαν στην έκθεση DSEI στο Λονδίνο τον πύραυλο των Cruise των δικών τους, που είναι ένας πολύ εξελιγμένος πύραυλος, ο SOM, που είναι με χαρακτηριστικά stealth και πλέον είναι πλήρως τουρκικός. Δηλαδή ακόμη και ο κινητήρας που στην αρχή ήταν ξένος, τη Swiss Micro Turbo, τώρα είναι τουρκικός. Και στην παρουσίασή του το 2011, δηλαδή 13 χρόνια πριν,
είχαν πει ότι αυτό το όπλο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί στο πλαίσιο δικτυοκεντρικών δομών, να μπορεί να ανανεώνει τα δεδομένα στοχοποίησης εν πτήση, δηλαδή να πηγαίνει προς ένα στόχο και να λαμβάνει νέες πληροφορίες και να ρυθμίζει την πορεία του, για να μπορεί να χτυπάει πλοία επιφανείας εν κινήσει. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 20 χρόνια οι Τούρκοι μελετούν ασύμετρου τύπου ικανότητες, δίνουν έμφαση στις δικτυοκεντρικές πυραυλικές δομές και αναπτύσσουν βαλιστικά όπλα εξελιγμένων ικανοτήτων. Αυτό δημιουργεί μια καινοφανή πραγματικότητα για εμάς. Το κακό είναι ότι το ελληνικό σύστημα άμυνας συνεχίζει να είναι εγκλωβισμένο σε ένα μοντέλο που αρμόζει στη δεκαετία του 60, του 70, του 80. Δηλαδή πολεμικά αεροπλάνα, πολεμικά πλοία επιφανείας, άρματα μάχης, αυτά. Έχουμε αγνοήσει την δυναμική αυτή τη νέα, όχι μόνο στα βαλιστικά όπλα και γενικότερα στις δικτυοκεντρικές πυραυλικές δομές, αλλά και στα ρομποτικά συστήματα, στα οποία οι Τούρκοι επίσης βγαίνουν πολύ μπροστά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε βάθος μερικών ετών είναι πιθανόν η Τουρκία να έχει επιτύχει αυτό που λέω εγώ καινοτομικό χάσμα έναντι της Ελλάδος, η Ελλάδα να βρίσκεται εγκλωβισμένη σε μια λογική παλαιότερων εποχών, επενδύοντας σε ακριβά μεν αλλά επιχειρησιακά παροχημένα οπλικά συστήματα, και να έχουμε πολύ πολύ δυσάρεστες εκπλήξεις. Και τι πρέπει να κάνουμε? Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι αυτό που είδαμε που γίνεται στην Ουκρανία. Η αξιοποίηση δηλαδή των νέων τεχνολογιών. Παρεπιπτόντως, κύριε Γρήβα, ναι. Παρεπιπτόντως, ούτε στη διένεξη Ισραήλ-Ιράν, ούτε στην Ουκρανία, προς επίρρους είναι αυτό που λέτε, η αεροπορία δεν είχε τον πρώτο λόγο, χωρίς βέβαια να υπονοούμε ότι δεν πρέπει να αναπτυχθούν οι μονάδες οι αεροπορικές. Κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου, μια που το θέτετε, είναι ότι σαφώς και πρέπει να ενισχυθεί η ελληνική αεροπορία. Ήδη έχουμε πάρει κάποια ραφάλ. Κατά την άποψή μου πρέπει να πάμε τουλάχιστον σε μια ακόμη μοίρα ραφάλ, και πρέπει να ενισχυθούν και με κρίσιμα οπλικά συστήματα η σημερινή αεροπορία, με όπλα κρούσης μεγάλου βεληνικούς, με ατρακτήδια ναυτιλίας και σκόπευσης, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά ο εξυγχρονισμός που γίνεται στο επίπεδο Viper και η δικτυοποίηση κατά κάποιο τρόπο της αεροπορίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε καμία περίπτωση δεν εννοώ ότι πρέπει να πετάξουμε τα παραδοσιακά μας όπλα ή να τα απαξιώσουμε, αντιθέτως, και να πάμε μόνο σε ρομποτάκια, να το πούμε έτσι. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα και πουθενά δεν έχει γίνει. Αντιθέτως βλέπουμε και παλιά όπλα στην Ουκρανία, βλέπουμε και πολύ παλιά όπλα να επανέρχονται επί του πεδίου και να είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι δεν μπορείς να βασίζεσαι μόνο στα άρματα μάχης, στα καινούργια που έχεις. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις και τα παλιά. Και ένας πολύ καλός τρόπος για να τα αξιοποιήσεις είναι η ρομποτοποίησή τους, που είναι και σχετικά εύκολη. Λοιπόν, ένα παλιό άρμα μάχης, ας πούμε, δεν μπορεί να έχει ικανότητες προστασίας του πληρώματος αντίστοιχες ενός σημερινού. Ούτε έχεις πληρώματα να τα βγάζεις για κρέας για τους αντιαρματικούς πυράβλους. Θα ρομποτοποιήσεις όμως ένα παλιό άρμα μάχης, όπως κάνουν οι Κινέζοι, που το μόνο που δεν τους λείπει είναι το ανθρώπινο προσωπικό, τότε είναι κάτι το οποίο μπορεί και πρέπει να γίνει. Επιπροσθέτως, μια που αναφερθήκαμε στην αεροπορία, είδαμε, ας πούμε, ότι το Ισραήλ στην επίθεση που έκανε μετά την επίθεση που δέχτηκε από το Ιράν, στην επίθεση που έκανε στο Ιράν, από ό,τι φαίνεται από τις διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν, χτύπησε με έναν επίραυλο μακρού πλήγματος, έναν rampage μάλλον πιθανώς, χτύπησε το στόχο του στο Ιράν, που μπορεί να ήταν και κάποιο σύστημα 300. Λοιπόν, ο Rampage έχει ακουστεί εδώ και χρόνια, όχι έχει ακουστεί έτσι γενικώς και ορίστος. Υποτίθεται ότι θα τον αποκτούσαμε εμείς. Πού τον? Έχουν περάσει πάνω από 4 χρόνια από τότε που είχε γίνει αυτή η ανακοίνωση. Γενικά, κρίσιμα οπλικά συστήματα που ήταν να πάρουμε από το Ισραήλ, όπως το Spike O' Loss, ας πούμε, που είναι ένα εκπληκτικό όπλο, πάρα πολύ επικίνδυνο, λοιπόν, δεν έχουν προχωρήσει. Και αυτά είναι που μου δημιουργούν πολύ μεγάλες απορίες και ανησυχίες για τη φιλοσοφία των εξοπλισμών που ακολουθούνται στην Ελλάδα. Για το Spike, πάντως, κύριε Γρήβα, είστε αφιερώσει μια πολύ μεγάλη ενότητα στο βιβλίο σας εδώ και μια πενταετία. Ακριβώς. Και είναι ένα οπλικό σύστημα που το μελετώ
και εγώ και άλλοι δηλαδή, πριν ακόμη εμφανιστεί ο Spike and Loss, από τότε που υπήρχαν φημολογίες γι' αυτό ότι υπήρχε ένα όπλο που λεγόταν Ταμούζ τότε και ότι θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα επί του πεδίου. Δηλαδή μιλάμε στις αρχές του 2000 όταν είχε πρώτο εμφανιστεί αυτές οι φήμες. Λοιπόν, αυτό το όπλο το έχω... Εγώ έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές αυτό σε διαλέξεις, σε άρθρα, σε SSF πριν αναφερθώ στο βιβλίο και άλλοι βέβαια. Λοιπόν, έχει ανακοινωθεί από το 2020 ότι θα τα αγοράσουμε. Τώρα έχουμε 2024, δεν έχει προχωρήσει. Όπως επαναλαμβάνω και τα βλήματα τα Rampage. Τα Rampage τι είναι? Είναι ουσιαστικά τροποποιημένες ρουκέτες πυροβολικού. Λοιπόν, οι ρουκέτες οι έξτρα, ας πούμε. Άμα τις εκτοξεύσεις από το έδαφος έχουν 150 χιλιόμετρα βεληνικές. Άμα τις εκτοξεύσεις από τον αέρα το βεληνικές, μπορεί να ξεπερνάει και τα 300, αν φτάνει και τα 400 χιλιόμετρα. Με πάρα πολύ χαμηλό κόστος για αυτό που προσφέρουν. Ουσιαστικά πολύ δύσκολο μπορούν να αναχαιτιστούν και τρομακτική ακρίβεια πλήγματος. Από ό,τι φαίνεται με κάποιο εμένα, ακριβώς αυτό το όπλο οι Ισραηλοί χτυπήσανε τώρα τους Ιρανούς. Για ποιο λόγο αυτό το πρόγραμμα που έχει αναφερθεί και επαναλαμβάνω είναι Ισραηλινό, δεν είναι Σέρβικο, δεν είναι Ρώσικο. Λοιπόν, για ποιο λόγο δεν προχωράμε στην απόκτησή του? Ακούω και διαβάζω κάποιους, να το πω ευγενικά, ανεγκέφαλους, να το πω ευγενικά, κρετίνους, που λένε ας πούμε ότι να το F-35 ας πούμε το μαχητικό είναι, ορίστε που λέμε ότι δεν έχει, ότι δεν κάνει ας πούμε, είναι αυτό που έριξε τον πύραυλο και χτύπησε τους Ιρανούς. Εάν ισχύει αυτό το πράγμα, μα το θέμα δεν είναι το αεροπλάνο, δηλαδή το θέμα είναι το βλήμα ότι έκανε αυτή τη δουλειά, δηλαδή εμείς δεν χρειαζόμασταν το F-35 ας πούμε, για να ρίξει αυτό το βλήμα. Μπορούμε ανετότατα, λένε Ισραηλοί, να το βάλουμε με πολύ χαμηλό κόστος πάνω στα υπάρχοντα τα F-16. Πάντως, κύριε Βίβα, και τα F-16, τα Block 30, που υποτίθεται ότι δεν μας κάνουν και θέλουμε να φύγουν. Ναι, πάντως και στην επίθεση του Ιράν, στην πρώτη δηλαδή που είχαμε, πρέπει να εξεταστεί και το κόστος. Πόσο κόστησε δηλαδή στο Ιράν όλο αυτό και πόσο κόστησε στο Ισραήλ η αντιμετώπιση του και να βάλουμε και ένα αστερίσκο με τι υποβοήθηση, γιατί αυτός ο θόλος και τώρα θέλω να περάσουμε με αυτή την ερώτηση στην προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα που έχουν να κάνουν και με την απόσταση, γιατί στη μία περίπτωση έχουμε τη διαδρομή εκατοντάδων χιλιόμετρων και στην Ελλάδα, στη γεωγραφία που έχουμε, σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε εκατοντάδες μέτρων, ειδικά στα νησιά, πώς μπορεί αυτό να προσαρμοστεί και πόσο επικίνδυνο είναι. Αλλά έχουμε να κάνουμε πολύ βασικό αυτό με το κόστος και κυρίως με την απόσταση. Ναι, φάνηκε καταρχάς ότι η θόλη, όσο πυκνή και εξελιγμένη να είναι, δεν μπορούν να προσφέρουν 100% άμυνα, ακόμη και σε επιθέσεις σχετικά χαμηλής έντασης. Δεν μιλάμε τώρα για τα drones, τα ιρανικά, το οποίο η λειτουργία τους ήταν κατά βάση συμβολική. Δηλαδή είχαν ξεκινήσει, ήταν με μεσαίου μεγέθους αεροχήματα, αργά, πετάνε φύγραμμα, ξέρουν οι άλλοι την πορεία τους, τα εχνηλατούν, έρχονται από τα 1500 χιλιόμετρα και φυσικά μπορούν να καταρριφθούν σχετικά εύκολα, που και πάλι χρησιμοποιήθηκαν αεροπορικές δυνάμεις από ένα σωρό χώρες για να τα καταρρύψουν. Και επίσης η κατάρριψή τους, και αυτό πρέπει να το δούμε, έγινε σε μεγάλο βαθμό από βλήματα όπως πυράβλους αέρος-αέρος AM7 Sparrow, ας πούμε, η οποία είναι ένα όπλο της δεκαετίας του 60. Ακριβώς γιατί οι Ισραηλοί δεν είχαν διάθεση να χρησιμοποιήσουν εξελιγμένους πυράβλους που είναι πολύ ακριβοί και τους έχουν λίγο σε αριθμό για να ρίξουν ένα αεροχηματάκι της πλάκας. Αυτό προσδινώσει και συμμόρφωση εδώ πέρα που διαφόρων έτσι τεχνοφετιχιστών που λένε να πετάξουμε παλιά οπλικά συστήματα ή τα παλιά αντιεροπορικά που δεν κάνουν, λέει, να τα δώσουμε στους Ουκρανούς. Λοιπόν, ωραία, και τα τουρκικά, τον μεγάλο αριθμό των drones των τουρκικών, με τι θα τα ρίχνουμε? Με τους ελάχιστους, απολύτως μη αναπληρώσιμους και πανάκριβους πυράβλους, ας πούμε, αστέρ που θα έχουν οι φρεγάτες ή τους μέτεωρ των αεροπλάνων? Είναι δεδομένο ότι σε αυτό το νέο τρόπο πολέμου που έχουμε μάζες πλέον μεγάλους αριθμούς από χαμηλής τεχνολογίας συστήματα, χρειάζεσαι και τα παλαιάς τεχνολογίας όπλα που έχεις στη διάθεσή σου. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το άλλο, όπως είπατε, το να δημιουργήσεις έναν εθόλο αεράμινας
πάνω από την Ελλάδα, αντίστοιχο του Ισραήλ, είναι πρακτικά αδύνατον. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτά είναι φετιχισμοί και ουτοπίες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τόσο για λόγους κόστους, τόσο για λόγους μεγέθους. Θα έπρεπε να δώσεις 10 φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι δίνουν οι Ισραηλοί και πάλι δεν θα μπορούσες. Δεν έχεις τεχνολογίες, ας πούμε. Κυρίως όμως επειδή η απειλή είναι δίπλα και είναι σύνθετη. Δηλαδή δεν είναι μόνο τις αδεκτές επιθέσεις από ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους. Είσαι ακριβώς δίπλα. Δηλαδή, εάν φτιάξεις, ας πούμε, ένα μαγικό όπλο και σου το φέρουν οι εξωγήινοι και φτιάξεις όντως ό,τι έρχεται από πύραυλο ή από ντρόν να καταρρύπτεται και περάσουν στα νησιά, ας πούμε, που θα είναι αυτό, περάσουν ομάδες κομμάτων Τούρκων και θα την άξουν στον αέρα. Ή έρθει η αεροπορία, ή γίνει επίθεση γίνει μεγάλη απόβαση, ή σε χτυπήσουν με πυροβολικό. Τι ακριβώς θα κάνεις. Λοιπόν, δεν είναι αυτά τα πράγματα, είναι δηλαδή πυροτεχνήματα επικοινωνιακά που λέγονται. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και απορώ με αυτούς που τα σκέφτονται. Λοιπόν, το να ενισχύσεις γενικότερα την αεράμινά σου... Μισό λεπτό, μια λεπτομέρεια να μας διευκρινίσετε. Η αρχιπελαγική δομή που έχει δυσκολεύει περισσότερο τα πράγματα. Η αρχιπελαγική δομή που έχεις θα μπορούσε να είναι μειονέκτημα, δηλαδή... επειδή τα ελληνικά νησιά είναι πολύ κοντά, κάποια από τα ελληνικά νησιά είναι πολύ κοντά στις μικρασιατικές ακτές, θεωρείται ότι είναι σε μια συμβατική ανάγνωση περί πολέμου, ότι είναι μειονέκτημα γιατί η Τουρκία μπορεί να επικεντρώσει την επίθεσή της σε κάποιο από αυτά, να το θέσει σε ένα θύλακα απομόνωσης και να μην μπορεί να αντισταθεί. Αυτό είναι μια ανάγνωση που είναι λίγο έτσι υπερβολική. Από την άλλη, το αρχιπέλαγος προσφέρει έναν καμβά πάνω στον οποίο εσύ μπορεί να υφάνεις, να το πούμε έτσι, ένα δίκτυο αλληλοϋποστήριξης, ένα δίκτυο που να περιλαμβάνει αυτό που λέμε αναγνώριση κρούση, δηλαδή αισθητήρες που να εντοπίζουν ό,τι μπαίνει και συστήματα, πυραυλικά συστήματα κατά κανόνα, συστήματα πυροβολικού που δεν ανάγκη να είναι βαλιστικά ή πυραυλή κρούζα, αλλά πολύ υψηλών δυνατοτήτων, όπως είναι ο Μπράχμος που έχει, ας πούμε, ακουστεί. Μπορεί να είναι πολύ απλά πράγματα ή ρομποτικά συστήματα, ας πούμε, μη επανδρομένα σκάφη, αυτοκτονικά σκάφη φανείας που είδαμε πόσο επικίνδυνα είναι στην Ουκρανία. Λοιπόν, και να φτιάξει, εν πάση περιπτώσει, ένα δίκτυο αποτελούμενο από διάφορα όπλα, το οποίο ό,τι μπαίνει μέσα αυτό το δίκτυο να χτυπιέται και το κάθε κομμάτι του αρχιπελάγους να υποστηρίζει το ένα το άλλο. Όλα αυτά είναι ακριβώς αυτά που πρέπει να γίνουν. Επίσης, ένας λόγος, ας πούμε, που το Ιράν είναι εκτός των δυνατοτήτων προσβολής της Ισραηλινής πολεμικής μηχανής, τουλάχιστον όσον αφορά τα κρίσιμα του συστήματα, είναι γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει επενδύσει στο υπέδαφος. Δηλαδή, αν το Ισραήλ επενδύει σε αντιβαλιστικούς, αντιπυραυλικούς θόλους, το Ιράν επενδύει σε αυτό που λέμε άρνηση επαφής. Δηλαδή, εσύ ναι, μπορείς να με χτυπήσεις από τον αέρα, εγώ όμως είμαι στο υπέδαφος. Ούτε ξέρεις που είμαι, αλλά και να ξέρεις, δεν μπορείς να με χτυπήσεις εκτός αν χρησιμοποιείς πυρηνικά. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη μόνο να επενδύουμε στην υψηλή τεχνολογία. Μπορείς και σε πολύ πρωτόγωνα πράγματα που είναι αρχαία όσο είναι η ιστορία των πολέμων, όπως είναι οι οχυρώσεις και η αξιοποίηση του εδάφους, να επιτύχεις συντριπτικά αποτελέσματα, ειδικά αν τα συνδυάσεις όχι μόνο για άμυνα, τα συνδυάσεις και για επιθετικούς σκοπούς. Δηλαδή, φτιάξεις σε κάποιο σημείο ένα είδος, ας πούμε, κουνελοφολιάς, να το πούμε απλοϊκά. Και από μέσα να ξεπηδάνε πυροβόλα ή ρουκετοβόλα, να ανοίγουν πύρ και να ξαναχώνονται. Αυτό δεν είναι κάποια δική μου πατέντα. Την κάνουν από χώρες όπως είναι η Βόρειος Κορέα, που δίνει τεράστια έμφαση σε αυτό και π.χ. δημιουργήσει πολύ μεγάλους μονοκεφάλους στους Νοτιοκορεάτες και τους Αμερικανούς, το Ιράν, αλλά και ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Σουηδία ή η Ελβετία. Και είδαμε, ας πούμε, πόσο επικίνδυνες είναι οι υπόγειες υποδομές και πόσο δύσκολο μπορούν να αντιμετωπιστούν και στη Γάζα, που ακόμη οι Ισραηλινοί μετά από τόσους μήνες δεν έχουν καταφέρει να ξεμπερδέψουν με τις υπόγειες υποδομές Χαμάς και κυρίως στην Ουκρανία. Τι θέλω να πω, ότι η αμυντική προσπάθεια δεν μπορεί να είναι φετιχιστική και να είναι ένα πράγμα. Να πάρουμε drones, ας πούμε, και να τελειώνει η υπόθεση, να φτιάξουμε κάτι σαν τον Bayraktar, για παράδειγμα, αυτές τα καραγκιοζηλίκια που ακούμε. Ούτε να πάρουμε ένα υπεραεροπλάνο όπως είναι το F-35 και τελειώνουμε. Ούτε αυτό να πάρουμε πυράβλους και τελειώνουμε. Ούτε φυσικά να επενδύουμε σε μαγικού τύπου αναγνώσεις όπως είναι ο θόλος που θα κλειστούμε από κάτω. Θέλει συνθετικές αναγνώσεις που να είναι προσαρμοσμένες στα επιχειρησιακά, γεωγραφικά, οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα που έχεις να αντιμετωπίσεις. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε. Θέλει δηλαδή ένα,
ελληνικό δόγμα, μια ελληνική στρατιωτική σκέψη που όλο, είναι το πρωταρχικό. Όλο αυτό, κύριε Γρυβαλό, αυτό που παρουσιάζεται μπορεί να ευδεχθεί σε τι χρόνο, γιατί λίγο το πλέγμα το παρουσιάσατε. Σε τι χρόνο είναι εφικτό να ολοκληρωθεί κάτι τέτοιο ή τουλάχιστον να προχωρήσει σε ένα ικανοποιητικό βαθμό? Κοιτάξτε, όλα αυτά δεν είναι ότι θα είναι από τη μία στιγμή στην άλλη θα έχει έρθει μια ολοκληρωτική λύση. Ούτε, επαναλαμβάνω, θα είναι ένα πράγμα. Πρέπει να είναι πολλά. Αλλά οι αρχικές δράσεις μπορούν να γίνουν πάρα πολύ σύντομα. Είδαμε, ας πούμε, στην Ουκρανία ότι για να φτιάξεις FPV, δηλαδή μικρά κατευθυνόμενα drones που πλέον μπορεί να τους τοποθετήσεις και τεχνητή νοημοσύνη, αν αυτό κατευθυνόμενα, και να τους έχεις πάνω όπλα ή εκρηκτικά, μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα, μπορεί να γίνει σε επίπεδο οικιακής οικονομίας, να το πούμε έτσι, δηλαδή με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, με μερικές γραμμές κώδικα να τα φτιάξεις. Άρα αυτά τα πράγματα, εάν ξεκίναγε ένα πρόγραμμα που απελευθέρωνε τις παραγωγικές δυνατότητες του στρατεύματος, λέγω, δεν λέω γενικότερα, μέσα σε μερικούς μήνες θα είχε σοβαρότατα αποτελέσματα. Μέσα σε μερικούς μήνες. Και λέω ίσως και πολύ. Λοιπόν. Κύριε Ρίβα, οδεύοντας προς το κλείσιμο, επειδή το θίξατε, θέλω να μας σχολιάσετε την πίεση που υπάρχει, την επίμονη, έτσι τουλάχιστον όπως αποτυπώνεται στην δισογραφία, από Αμερικανούς και Ευρωπαίους να παραχωρηθούν τα εξοπλιστικά συστήματα S-300 και T-41 στην Ουκρανία και ανταυτού να αντικατασταθούν με κάποια πιο προηγμένα. Αυτό όμως που ακούγεται είναι ότι ακόμα και οι Patriot να έρθουν, θα υπάρξει ένα διάστημα χρόνου που τα νησιά θα είναι κενά. Είναι δυνατόν να περάσουμε σε τέτοιες λύσεις ενώ υπάρχει ένα κάσους μπέλι πάνω στο τραπέζι? Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά, εάν υπάρχουν τέτοιες πιέσεις, καταρχάς εάν υπάρχουν, είναι εξοργιστικότατες και δείχνουν πολύ άσχημα πράγματα για αυτούς που θεωρούμε εμείς συμμάχους. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι φυσικά και να υπάρχουν παρόμοιες πιέσεις, δεν είναι δυνατόν να εισακουστούν από οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γιατί πολύ απλά, εντάξει, τι να πω, δηλαδή να το πω έγκλημα, να το πω προδοσία, να το πω. Από τις χειρότερες επιλογές που έχουν γίνει ποτέ εις βάρος των εθνικών συμφερόντων, είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας πολιτικός που μπορεί να αποδεχτεί. Φαντάζομαι όμως ότι το έχετε δει και εσείς στην ισογραφία που πυκνώνει αυτό. Το έχετε δει και εσείς στην ισογραφία. Ναι. Αλλά εντάξει, το θεωρώ αδιανόητο ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Εάν γίνει, θα είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Οι άνθρωποι που θα πάρουν τέτοια απόφαση θα διεκδικήσουν την πρωτιά από τον Εφιάλτη, τον Μπίλιο Γούση, ας πούμε, στην προδοσία της χώρας. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Αν αντικατασταθούν, εσείς τι θα προτείνατε στη θέση, ας πούμε, των S-300 ή των T-41, σύμφωνα τώρα με αυτή τη γνώση που έχετε συγκεντρώσει στο βιβλίο σας, τι θα προτείνατε να μπουν στα νησιά? Κοιτάξτε, για θέματα για ενίσχυση των ικανοτήτων αεράμινας, τα T-41 είναι πάρα πολύ αξιόλογα οπλικά συστήματα. Δεν βλέπω ευρωπαϊκά συστήματα αντίστοιχα. Υπάρχουν βέβαια, όπως υπάρχει το επίγειο έκδοχο του IRIS-T, υπάρχουν το Spider, το Ισραηλινό, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο όμως. Είναι λιγότερο ευέλικτα. Όχι, μπορεί να είναι ως πυραυλικά συστήματα, μπορεί να είναι και πολύ πιο αποτελεσματικά, αλλά ως σύστημα που να έχει την κινητικότητα που έχει το τώρα, ας πούμε, δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Υπάρχουν άλλα όπλα, όπως είναι το πάλι το ρώσικο, το Panzer S1 ή το SM, που είναι, αλλά είναι ρώσικα, δεν παίζουν. Επίσης αποδείχτηκε ότι και αυτά τα συστήματα είναι πάρα πολύ ευπαθή σε επιθέσεις, ας πούμε, με μικρά drones, τα οποία είναι δεδομένο ότι θα χρησιμοποιήσουν οι Τούρκοι στα νησιά. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι πρέπει να πας σε άλλη φιλοσοφία, που πρέπει να είναι πάρα πολύ αποκεντρική, να μην δίνει στόχους στον αντίπαλο, να επιτυχάνεις άρνηση επαφής χρησιμοποιώντας απόκρυψη, παραλλαγή και αξιοποίηση του υπεδάφους, μικρά πλέον φορητά αντιεροπορικά, πιθανώς και πολύ χαμηλού κόστους. Ας πούμε, οι Κινέζοι φτιάχνουν φορητούς αντιεροπορικούς εκτοξευτές, πολύ χαμηλού κόστους όμως, πολύ λιγότερους από το Stinger, ακριβώς για να χτυπάς μία επανδρομένα. Θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ μεγάλο ψάξιμο και πρέπει να είναι πλέγμα λύσεων, τόσο
σε επίπεδο τακτικών, όσο και σε επίπεδο αξιοποίησης συστημάτων. Δεν είναι ότι θα πάρω, θα πετάξω αυτό, θα πάρω κάτι άλλο. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που έχετε επίσης εστιάσει έτσι ολοκληρωμένα, τα αποκεντρωτικά μοντέλα μάχης και πώς αυτά μπορούν να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα, και με αυτό να κλείσουμε. Κοιτάξτε, η αποκεντρωτική μεθοδολογία μάχης είναι τρομακτικό όπλο σε όποιον το χρησιμοποιήσει και το χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά. Τα βιβλία, ας πούμε, του Κένεθ Πόλακ, που είναι μια πολύ μεγάλη μορφή στο Αμερικανικό Στρατοβιομηχανικό Σύμπλεγμα, καθηγητής αλλά και σύμβουλος του μέλος Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, με το Armies of Sad, που είναι Oxford University Press, που λέει, περιγράφει αναλυτικότατα γιατί και πώς οι Ισραηλοί, χρησιμοποιώντας αποκεντρωτικές μεθοδολογίες μάχης που δίνουν έμφαση στον αυτοσχεδιασμό, στην ανάλυση πρωτοβουλίας από τους κατώτερους ηγήτορες, στη διαρκή προσαρμογή, συνέτριβαν παραδοσιακά τους Άραβες παρόλες τις ικανότητες που είχαν αυτοί. Λοιπόν, και τι λέει ο άνθρωπος, να τα πούμε συμπυκνωμένα, ότι λαοί που έχουν έντονο το στοιχείο του ατομικισμού, της άρνησης της ιεραρχίας, όπως είναι Ισραηλοί ή όπως είμαστε εμείς, και επενδύσουν σε αυτές τις μεθοδολογίες, μπορεί να επιτύχουν συντριπτικά αποτελέσματα έναντι λαών που λειτουργούν στο πλαίσιο κοινωνιολογικά αυστηρών ιεραρχικών και άκαμπτων δομών, όπως είναι οι Άραβες ή όπως είναι οι Τούρκοι. Λοιπόν, εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Λοιπόν, είναι και όχι μόνο στο Ισραήλ, και στην Ουκρανία φάνηκε στην αρχή του πολέμου τουλάχιστον, που οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν με τεράστια επιτυχία και κατάφεραν και φρέναραν τις επιλεκτές ρωσικές δυνάμεις. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα, και ειδικά στο σημερινό πόλεμο που έχει ακριβώς και πάρα πολλές απειλές, όπως είναι τέτοια μικρά drones, FPV κτλ. Χρειάζονται τα αποκεντρωτικά μοντέλα. Θα έχει ηλεκτρονικό πόλεμο. Άρα τα συστήματα, τα C4I, SR, που είναι έτσι πολύ αρχιτεκτονικά ευπαθή, ας πούμε, θα έχει πρόβλημα. Είναι κρισιμότατη σημασία. Δηλαδή, αν εμένα μου λέγανε θες να εφαρμοστεί πραγματικά το δόγμα σου, δηλαδή διοίκηση δια της αποστολής στον ελληνικό στρατό από πάνω μέχρι κάτω, και να γίνεις όπως το Ισραήλ, ή θέλεις 50 δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς, θα διάλεγα το πρώτο. Λοιπόν, ξεκάθαρα. Και αυτό είναι θέμα επιλογών πλέον. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε, κύριε Γρίβα, ότι αυτό όλο το αποτύπωμα γνώσης που αφήσατε μόλις τώρα θα είναι τροφή αχέψη και περισυλλογής στους έχοντες και κατέχοντες, προκειμένου να περάσουν σε ενέργειες γρήγορα, τώρα που αγοράζουμε και χρόνο στα ήρεμα νερά, γιατί δεν ξέρουμε τι τέξεται η επιούσα. Κύριε Γρίβα, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας στο News Hub. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ.